Γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι, χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή εκδήλωση που γίνεται εδώ στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς γίνεται τεράστια προσπάθεια τόσο από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις κυβερνήσεις της, ώστε να πιστεί η νεολαία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το επιστέχασμα της ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των χωρών. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση καπιταλιστικών κρατών δεν υπηρέτησε και δεν μπορεί να υπηρετήσει τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε και στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της γύρω από τα ζητήματα του μεταναστευτικού, αφού μόνο το τελευταίο διάστημα είχαμε τη δολοφονία δεκάδων μεταναστών με ένα στιγερό έγκλημα στη Μελίγια, που προστίθεται στα εκατοντάδες άλλα εγκλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλούς νεκρούς στα σύνορα Μαρόκου-Ισπανίας. Τις επαναπροωθήσεις στα σύνορα για τους κατατρεγμένους των υπεραλιστικών επεμβάσεων που έχουν οδηγήσει καθημερινά σχεδόν σε ναυάγια και εκατόμβες νεκρών στη Μεσόγειο. Τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τις νέες υπερδομές φυλακές στα νησιά και όχι μόνο βέβαια, για τον εγκλεισμό μεταναστών και προσφύγων. Την άγρια εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών γης, την οποία νομιμοποιούν όλες οι κυβερνήσεις. Να χαιρετήσουμε και από εδώ την προσπάθεια οργάνωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανολάδα με τις μαζικότητες κινητοποιήσεις που οργανώνουν. Τις απελάσεις ασυνόδευτων μαθητών, όπως είναι στην Ελλάδα ο Σαϊντού και ο Σισε, ή των μαθητών Ιρακινής καταγωγής με την οικογένειά τους. Τέτοιες ενέργειες βοηθούν διάφορα φασιστοειδή να χύνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο, που στις συγκεκριμένες περιπτώσεις έσπασε στην πράξη με την αλληλεγγύη των συμμαθητών τους και όλου του λαού. Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση υπερπροβάλλει υποκριτικά την επιτυχία του Κουρό, Ιρανού μαθητή, στις πρόσφατες πανελλαδικές εξετάσεις, για να κρύψει την πραγματικότητα που είναι οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας. Τα παραπάνω παραδείγματα μας βοηθούν να αποκαλύψουμε το χαρακτήρα και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων στο προσφυγικό μεταναστευτικό είναι απάνθρωπη, τόσο της τωρινής κυβέρνησης όσο και της προηγούμενης, του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ενέκρινε τη Συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία και επέκταση των hotspot όπως αυτό της Μόριας. Χρησιμοποιούν τους ξεριζωμένους για να γίνονται το πιο φθηνό και άγρια εκμεταλλευόμενο εργατικό δυναμικό, όπως επιβεβαιώνεται με το δράμα των Ουκρανών προσφύγων σήμερα. Για εμάς, αφετεριακό ζήτημα στην κάθε συζήτηση για το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα είναι το γεγονός ότι γίνεται λόγος για ανθρώπους και όχι εμπορεύματα, ανθρώπους ξεριζωμένους. Η αιτία για το μεταναστευτικό είναι οι επεμβάσεις και οι πόλεμοι που εξαπολύουν η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με άλλες δυνάμεις για το μοίρασμα και τον έλεγχο των αγορών, των πηγών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας, που έχουν θύματα τους λαούς όλων των χωρών. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν μπει μπροστά για να οργανώσουν αλληλεγγύη για όλα τα θύματα των υπεραλιστικών επεμβάσεων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για να οργανώσουν αγώνες για άμεσα μέτρα και την ένταξη των προσφύγων σε ζωή και δουλειά με δικαιώματα, με πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση, εργασία και παιδεία. Και το σημαντικότερο, προβάλλουν τη σύγκρουση με την υπεραλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, δείχνοντας ότι το μέλλον της Ευρώπης θα είναι μια κοινωνία απαλλαγμένη από τους πολέμους, την προσφυγιά, τον φασισμό, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Θα είναι σοσιαλισμός-κομμουνισμός.